Συνταξιούχοι, νέοι και νέες, με την τελευταία τους επίθεση στη Συρία, η ΗΠΑ, η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία, με τη στήριξη και την ανοχή των άλλων κρατών του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ματώνουν για ακόμα μία φορά τους λαούς της περιοχής. Καταστρέφουν και διαμελίζουν κράτη, αξιοποιώντας κατασκευασμένα στοιχεία και προσχήματα. Πραγματικός τους στόχος είναι ο έλεγχος των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των ενεργειακών δρόμων, των σφαιρών επιρροής. Αυτός ο στόχος τους φέρνει σε αντιπαράθεση με άλλα ισχυρά καπιταλιστικά κράτη και περιφερειακές δυνάμεις, με κυβερνήσεις που δεν τους είναι αρεστές γιατί υπηρετούν ανταγωνιστικά σχέδια. Η όξυση των ανταγωνισμών σε συνδυασμό με την τεράστια συγκέντρωση αντιμαχόμενων πολεμικών δυνάμεων στην περιοχή φέρνει πιο κοντά τον κίνδυνο ενός γενικευμένου υπεριαλιστικού πολέμου με απρόβλεπτες συνέπειες για τους λαούς τόσο της περιοχής όσο και όλου του κόσμου. Θα αυξήσει ακόμα περισσότερο τα κύματα των προσφύγων και ξεριζωμένων για τους οποίους οι θύτες χύνουν κροκοδίλια δάκρυα. Επιβεβαιώνεται έτσι για ακόμα μία φορά ότι ο υπεριαλιστικός πόλεμος αποτελεί τη διέξοδο όταν το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης και του κέρδους δεν μπορεί να λύσει διαφορετικά με εμπορικούς πολέμους και αντιλαϊκά μέτρα τα τεράστια διέξοδά του. Αποτελεί λοιπόν τη συνέχιση της πολιτικής τους που βυθίζει τους λαούς στη φτώχεια και την εξαθλίωση. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει μεγάλες ευθύνες, γιατί μπλέκει τη χώρα ακόμα πιο βαθιά σε αυτό το μακελιό για λογαριασμό του ελληνικού κεφαλαίου που διεκδικεί συμμετοχή στη μοιρασιά της λίας και των αγορών. Συνεχίζει. Η κυβέρνηση συνεχίζει την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Παίζει το ρόλο του σημειοφόρου του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Έχει μετατρέψει τη χώρα σε ένα νατοϊκό ορμητήριο. Έχει προχωρήσει στην αναβάθμιση και επέκταση των αμερικανονατοϊκών βάσεων στην Ελλάδα.